Η Ιερά Μονή Μαλεβής είναι ένα ιστορικό μοναστήρι αφιερωμένο στην κοίμηση της Θεοτόκου και υπάγεται στη Μητρόπολη Μαντινίας και Κοινωρίας. Βρίσκεται σε απόσταση 20 χιλιόμετρων από το Άστρος και 5 χιλιόμετρων από το χωριό Άγιος Πέτρος. Στις πλάγιες του όρους Πάρνονος, σε υψόμετρο 950 μέτρων. Η ονομασία Μαλεβή προέρχεται από την τοπική ονομασία της κορυφής του Πάρνωνα Μαλεβός. Σύμφωνα με την παράδοση, η πρώτη μονή ιδρύθηκε κατά τον 8ο αιώνα σε διαφορετική θέση από τη σημερινή. Η πρώτη μετακίνηση πραγματοποιήθηκε το 1320 σύμφωνα με χρυσόβολο του αυτοκράτορα Ανδρώνικου Β' Παλαιολόγου. Λίγα χρόνια αργότερα, επαργυρώθηκε η θαυματουργή μυροβλίζουσα εικόνα της Παναγίας, έργο πιθανόν του Ευαγγελιστή Λουκά. Στις αρχές του 17ου αιώνα, η μονή λειτουργούσε, αφού το 1609 οι τουρκικές αρχές έδωσαν την άδεια να νοικοδομηθεί η ερυπωμένη εκκλησία στον Πλάτανο. Η δεύτερη μετακίνηση της μονής πραγματοποιήθηκε το 1616 σύμφωνα με κτητορική επιγραφή από τον ηγούμενο Ιωσήφ Καρατζά. Τα επόμενα χρόνια στη μονή μόνασε ο Άγιος Νίλος, ο μυροβλήτης κατά κόσμων Νικόλαος Τερζάκης, ο οποίος αργότερα ασκήτευσε στο Άγιο Όρος. Κατά τα χρόνια της Επανάστασης του 1821, ο ηγούμενος της μονής Καλίνικος Τιαμούρης έγινε μέλος της φιλικής εταιρείας και βοήθησε αρκετά ως γιατρός πολλούς αγωνιστές και τον Δημήτριο Υψηλάντη. Το 1826, ο Ιμπραήμ Πασάς κατέστρεψε τη μονή. Χρόνια αργότερα, κατά τη διάρκεια της γερμανικής κατοχής, οι Γερμανοί βομβάρδισαν τη μονή, γιατί εκεί στεγαζόταν νοσοκομείο που βοηθούσε τους αντάρτες του Πάρνωνα. Το καθολικό της μονής ανήκει στον τύπο του εγγεγραμμένου σταυροειδούς Μετρούλο και εσωτερικά είναι αγιογραφημένο πρόσφατα. Στο πάνω μέρος του προαυλίου χώρου έχει κτιστεί πρόσφατα ένας βυζαντινός τύπου ναός αφιερωμένος στην Παναγία. Γύρω από το καθολικό υπάρχουν νεόκτιστα και ανακαινισμένα κελιά και βοηθητικοί χώροι, καθώς και παρεκκλήσα του Αγίου Νείλου, του Αγίου Νεκταρίου και του Αγίου Γεωργίου. Η Μονή Μαλεβής έχει μετόχει τον Άγιο Χαράλαμπο στο χωριό Κορακοβούνι. Η Μονή μετατράπηκε σε γυναικεία το 1949 και απαριθμεί σήμερα 14 μοναχές. Η θαυματουργή εικόνα βρίσκεται από το 1111 στη γυναικεία Ιερά Μονή Κοιμήσεως της Θεοτόκου Μαλεβής, στην Αρκαδία Ελλάδος και από το 1362 φέρει ασημένιο επικάλυμα. Η εικόνα της Παναγίας Μαλεβής από τον Απρίλιο του 1964 αναβλύζει Θείον Μύρον. Πριν τρέξει το Άγιο Μύρον στην εικόνα, όλο το μοναστήρι ευωδίαζε εξαίσια επί 20 ολόκληρες ημέρες. Την τελευταία Παρασκευή των Χαιρετισμών, στις 17 Απριλίου του 1964, έτρεξαν οι πρώτες σταγόνες. Από τότε, οι πιστοί προσκυνητές μπορούν να πάρουν το Θείο Μύρο, το οποίο προσφέρουν οι μοναχές σε ειδική συσκευασία. Στα ανατολικά του αύλιου χώρου της Μονής έχει αναγερθεί πρόσφατα ένας νέος ναός βυζαντινού ρυθμού αφιερωμένος και αυτός στη Θεοτόκο, ο οποίος εγκαινιάστηκε το 1996. Νίκη στον τύπο του σταυροειδούς εγγεγραμμένου ναού Μετρούλο. Την πρόσωψή του δορυφορούν δύο λιθόκτιστα τριόροφα δίλοβα, κοδονοστάσια. Το 1994 ο ναός αγιογραφήθηκε από γιορείτες μοναχούς. Στη Μονή φυλάσσονται πολλές φορτές εικόνες, με εξαίσουσα αυτήν της Κοιμήσεως της Θεοτόκου. Φυλάσσονται επίσης τίμια λείψανα των Αγίων Χαραλάμπους, Κοσμά, Τρίφωνος Βασιλείου, Παντελεήμονος, Θεοδοσίου του Κοινοβιάρχου, Νείλου του Μεροβλήτου και άλλα. Η Μονή αποτελεί ένα τεράστιο οικοδομικό συγκρότημα που περικλείεται
από τετράπλευρο περίβολο. Η κύρια είσοδος του μοναστηριού βρίσκεται στην ανατολική πλευρά του περιβόλου, που σχηματίζεται από τα οικήματά της. Πάνω από το διαβατικό κτίστηκε το 1967 ένα παρεκκλήσιο αφιερωμένο στον Άγιο Νίλο, τοπικό Άγιο που καταγόταν από τον Άγιο Πέτρο. Ονομαζόταν Νικόλαος Τερζάκης και ήταν ανιψιός του ιερομόναχου της Μαλεβής Μακαρίου. Τα κελιά της μονής είναι διόροφα, με καμάρες στους εξώστες και αρκετά λιωμένα από μεταγενέστερες επεμβάσεις. Οι στέγες είναι κτισμένες με κεραμίδια γαλλικού τύπου, ενώ τσιμέντο και σίδερα έχουν αντικαταστήσει το ξύλο και την πέτρα. Επί μισόν αιώνα, η εικόνα της αναβλύζει μύρο, οι εμφανίσεις της εκατοντάδες, όσο και τα θαύματά της, τα οποία σχεδόν ποτέ δεν γίνονται γνωστά. Ωστόσο, από στόμα σε στόμα, τα θεϊκά σημάδια της μεταφέρονται στον κόσμο και κάθε χρόνο πιστοί από κάθε γωνιά της Ελλάδας, αλλά και από το εξωτερικό, ταξιδεύουν μέχρι την Αρκαδία για να προσκυνήσουν τη χάρη της και να ζητήσουν τη βοήθειά της. Και εκείνη δεν τους χαλαχατήρει, τους απλώνει το χέρι και γιατρεύει τις πληγές τους.